Χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Ιρανικό λαό, ο οποίος συνεχίζει τις αντικυβερνητικές πορείες, τρεις μήνες μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσα Αμινή. Επίσης, οι διαδηλωτές τίμησαν τη μνήμη των 176 θυμάτων της τραγωδίας Τεχεράνης, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ένα Boeing 737 των Ουκρανικών αερογραμμών, στο οποίο είχαν επιβιβαστεί, χτυπήθηκε από ρουκέτα εδάφους. Διαδηλώσεις αλληλεγγύης έλαβαν χώρα και στη Λιόν της Γαλλίας, εκεί που πριν από μερικές ημέρες ένας 38χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του. Είχαμε πολλούς Μοχαμάτ πριν από αυτές τις διαδηλώσεις. Πολλούς που ήταν θύματα του καθεστώτος. Για την ακρίβεια, έναν 22χρονο Μοχαμάτ που χθες κατέληξε έπειτα από 11 εβδομάδες απεργίας πείνας. Την Κυριακή, χιλιάδες εξαγριωμένοι Ιρανοί βρέθηκαν έξω από τη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη, φωνάζοντας κατά του σατυρικού περιοδικού Σαλί Χίμπτο. Την προηγούμενη εβδομάδα, το περιοδικό δημοσίευσε καρικατούρες του Ιρανού ηγέτη, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, να υποστηρίζει τις πολύμινες διαδηλώσεις.